Γεια σας, Πατρινός εδώ πέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, για την ακρίβεια ένα μήνα και... Ένα μήνα μόνο. Λοιπόν, ο λόγος που δεν ανέβασα βίντεο είναι... Οι λόγοι βασικά είναι δύο. Ο πρώτος είναι γιατί δεν είχα μικρόφωνο. Και όσοι με ακούγονται από Skype, βασικά, δεν ξέρω, στα recording είναι χάλια, δηλαδή ακούγονται κάπως... Κάπως έτσι, στις καλές του. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήμουν διακοπές! Και γύρισα! Ναι, γύρισα που λέτε! Βασικά πέρασα πολύ καλά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να έχετε πάει και στις διακοπές, να με γράψετε ακόμα πώς πήγατε και που περάσατε. Ναι, το κάναμε λίγο Facebook, αλλά δεν πειράζει. Έχω μαυρίσει. Είμαι κατράμι. Ναι. Όχι γύφτος, κατράμι. Δεν έχει διαφορά. Και λοιπόν, να πούμε ότι εδώ πέρα του λένε ο Κωστής. Γεια σας. Τον ακούσατε. Ελπίζουμε. Γιατί όπως είπα είναι καινούργιο το μικρόφωνο και είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε. Οπότε αυτό το βίντεο το κάνουμε για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, όπως βλέπετε, είναι Minecraft. Μάλλον θα αρχίσω μαζί με τον Κωστή τώρα το πρώτο βίντεο και βασικά θα είναι έτσι. Μια σειρά, ξέρω εγώ, hardcore, Protect the City, κάπως έτσι. Α, ναι, κάτι που θυμήθηκα τώρα βασικά, το Protect the City δεν θα ανέβει δεύτερο βίντεο παλιό γιατί παίχτηκε μια πλακία. Για την ακρίβεια μου διαγράφτηκε το save, οπότε δεν γίνεται να το βρω με τίποτα. Θα με συγχωρέσετε. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Και λοιπόν, επίσης το βίντεο είναι να κάνουμε τεστ στο μικρόφωνο. Ελπίζουμε να βγει καλό, να είναι ακούγεται πιο καθαρό. Και να πούμε κάποια πράγματα για το κανάλι. Είχαμε καιρό να βγάλουμε βίντεο όλοι, λόγω διακοπών και αυτά. Κωστής ανέβασε ένα βίντεο το οποίο το έχει φτιάξει εδώ 2-3 εβδομάδες πριν. Κάπως έτσι. Εγώ θα αρχίσω να ανεβάζω ξανά βίντεο, όμως να πω την αλήθεια, επειδή τώρα αρχίζουν τα σχολεία. Εγώ είμαι Δευτέρα Λυκείου και ξέρετε, θέλω να συνδεθώ στο διάβασμα. Ελπιστώ ότι θα ανεβάζω ένα βίντεο την εβδομάδα. Ο Κωστής με κοιτάει με ένα νεύμα. Ναι, ρε, θα διαβάσω. Και θα πάω γαμάτα στις Πανελλήνιες σε 2 χρόνια. Πιστέψτε με. Βήχος. Βήχα, σαν παιδιά, δεν την πω παραπάνω. Βήχος. Ναι, λοιπόν, και θα ανεβάζω ένα βίντεο την εβδομάδα. Ελπίζω ότι ο Κωστής ανεβάζει πιο πολλά, μιας και είναι ένα χρόνο μικρότερος. Μικρόλι! Έφαγα μια μπουνιά. Ναι, λοιπόν, και ο άλλος λόγος είναι ότι τώρα το καλοκαίρι θα κάνουμε πολλά multiplayer. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Portal 2 multiplayer. Orcs Must Die 2, πάλι multiplayer. Smite. Κατά τη γνώμη μας, νομίζω και τον Ρίγιο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα ανέβει πολύ στο μέλλον. Θα είναι το νέο LOL, εγώ πιστεύω αυτό βασικά, παιδιά. Θα δείτε βίντεο. Ναι, μ' ακούτε, ναι, sorry για την διακοπή. Ναι, λέτε θα ανέβει βίντεο Smite. Θα... Ναι, και All Max Die 2 όπως είπαμε, Portal, τώρα δεν ξέρω κάτι άλλο μας θα παχτεί. Να στο Survival να τελειώσουμε. Α, ναι, βέβαια, το έχουμε ξεχάσει, δηλαδή θα ανέβει, σας το υποσχόμαστε. Αν δεν ανέβει να κλείσει το κανάλι μας, να μας σκοτώσει, να έρθει, ξέρω εγώ, owner της YouTube. Όχι, θα έρθει owner του YouTube και όλοι αυτοί και... Ναι, με συγχωρείτε τη διακοπή, είχα προβληματάκι. Αυτό που λέει θα είναι όλοι του YouTube και θα μας σκοτώσουν, θα μας φάξουν ελεϊνά. Θα μας βάζουν να βλέπουμε όλα τα Ocean Survival, ξέρω, Golf που έχουν γίνει στο YouTube 10 μέρες ενδεχομένω. Ωραία, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Ηρεμήστε. Α, ναι, και το άλλο. Όπως βλέπετε, το Minecraft έχει βγει καινούρια έκδοση, 1.3.1. Να, προβάλλει εκεί πέρα. Έχουμε ένα Δευτέρι 20, ευχαριστώ. Με τα καινούργια πράγματα. Λοιπόν, είναι καλά που δεν έχω γράψει. Θα σας πούμε τα πιο βασικά. Καινούργιοι ναοί. Εξήγησε στον κόσμο, Κωστή, τι σημαίνουν οι καινούργιοι ναοί. Είναι random generated. Ας τους πούμε ναούς, μπορείς να βρεις διάφορα πράγματα. Είναι... όχι ναούς, πώς να το... Ευχαριστούμε, Κωστή, για τις πληροφορίες που μας είπες. Πάμε στο επόμενο, Κωστή, κύριε. Jungle Desert. Είναι καινούργια biomes. Όχι, Jungle Desert είναι η ναή που έλεγε. Αχα, λοιπόν, γράφω λάθος. Καινούργιο creative. Τι εννοούμε με αυτό? Έχει καινούργιο μενού. Θα σας το δείξουμε σε λιγάκι και όχι τώρα. Ευχαριστώ πολύ τους υποστηρικτές του καναλιού μας. Έχει extra biomes, τα οποία από ό,τι λέμε... Extra large biomes, δηλαδή είναι πιο μεγάλα. Πόσο πιο μεγάλα πια, δηλαδή θα χάνεις το Minecraft. Και όσοι ξέρετε που χανόμαστε... Μην μου το δείξω. Δηλαδή σε ένα φάση... Ένα λεπτάκι να το δείξω. Ας το δούμε. Νομίζω ότι πάει κάπως έτσι. Να, τύπος κόσμου, επίπεδος και μεγάλα... Βιοσυστήματα. Ναι, βιοσυστήματα. Αρχικό σουντούκι. Τι είναι το αρχικό σουντούκι, εξήγησε μας. Είναι μερικά πράγματα βασικά που αρχίζεται...
λίγο ξύλο, λίγα torches, ένα σπαθί π.χ. Λοιπόν, όπως βλέπετε αριστερά έχουμε την ενεργοποίηση κωδικών, όπως αλλιώς single player commands, τα οποία υπήρχαν μόνο στο multiplayer server, τα οποία ίσως αν είχατε βάλει κάποιο mode, ναι, το single player που λέγονται single player commands ουσιαστικά, οπότε ο Notch έχει αντιγράψει όλους τους modes, έτσι, το ξέρετε αυτό. Παιδιά, δεν κατηγορούμε τον Notch, έτσι, μην του πείτε τίποτα, ευχαριστούμε. Γιατί θα μας κλείσει το κανάλι. Και τελευταίο από ό,τι βάλουμε, τελευταίο από αυτό που έχουμε σημειώσει είναι το... Μισό να καταλάβω τι λέει. Άστο, δεν είναι, το έχουμε πει. Γράψτε άκυρο. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα είναι και άλλα που δεν έχουμε πει, απλώς... Θα τα δούμε στην πορεία, μην φοβάστε. Λοιπόν, όπως ξέρετε είμαι πολύ hardcore παίκτης και δεν έχω πεθάνει ποτέ. Άλλο αν έχει διαγραφεί το save ή κάτι τέτοιο. Αλλά σας υπόσχομαι δεν θα πεθάνω και θα τελειώσω αυτή τη σειρά πεθαίνοντας ηρωικά με ένα τόξο... Ένα βέλος στον κόλο του Creeper την ώρα που ο Creeper αντινάζεται και βγαίνεται εντός ενός ζόμπι. Ελπίζω να μείνετε πολύ μικρό και να διάστατα. Ας αρχίσουμε! Ας ονομάσουμε... Welcome back! Σκληροπυρηνικό. Γιατί δεν μπορώ. Α, δεν έχει! Ω Θεέ μου, αυτό δεν το ήξερα. Μεγάλα βιαστήματα. Αποδέχομαι. Ας αρχίσουμε. Μπο, παιδιά, είχα παίξει Minecraft από όταν γύρισα το τελευταίο βίντεο, μη συγχωρήστε με. Δεν θυμάμαι... Όχι, θυμάμαι πως κάνουμε την αξίνα. Ω Θεέ μου, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Περιμένετε. Ένα. Με διαθρώνω το control πάνω από το F1 και ω Θεέ μου, περιμένετε. Το sensitivity είναι άθλιο. Μεταφορά στο τοπικό δίκτυο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πω, είχε αλλάξει πολύ το Minecraft από τότε. Πάρα πολύ δύσκολο. Σας κλείνουμε λίγο τον ήχο και τη μουσική. Εκεί. Snooper settings. Τι είναι αυτά πάνω. Δεν ξέρω να τα βρείτε από αλλού. Όχου, όλη την ώρα. Ναι. Για κάποιο λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα με το ποντίκι, μου φαίνεται. Μισό λεπτάκι θα το φτιάξουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι. Λοιπόν, να βλέπουμε. Σωματίδια. Ω Θεέ μου, τι είναι όλα αυτά. Ανάγλυφο 3D. Όχι, αυτό που με ζαλίζει. Μισό λεπτό. Α, αποδοχή. Αντιστροφή του ποτικού. Όχι. Αυτό. Σούπερ ταχύτητα! Ω Θεέ μου, λες και είμαστε πεντάχρονα. Ου, μην και σας προμαύρω. Καλή φάση. Αποδοχή, αποδοχή, αποδέχομαι. Επιστροφή στο παιχνίδι. Ω, παράκια μου πηγαίνει σε χαμένο. Σε χεσμένο θα το πω. Ναι, δεν φαίνεται λίγο λες και είναι μεθυσμένος ο παίκτης μας. Και... Μισό λεπτάκι γιατί θα μεθύσουμε. Τι συμβαίνει αυτό. Ήδη πιάσαμε φωτιά. Λοιπόν, είναι μεθυσμένος κόσμος. Βασικά... Εντάξει. Απλά προσπαθώ να καταλάβω τι έχει παιχτεί με το ποντίκι τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το δικό μου ποντίκι. Εντάξει, δεν πρόκειται να παίξω Minecraft, το ξέρετε έτσι, το έχετε καταλάβει. Όσοι έχετε μείνει δηλαδή στο βίντεο. Πώς μιλάμε. Τουλάχιστον... Μισό λεπτάκι. Βασικά, δεν είναι ακριβώς. Πάει πάνω κάτω γρήγορα, απλά σαν να σέρνεται. Μόλις καταφέρουμε να καταλάβουμε τι παίζεται εδώ πέρα. Ω Θεέ μου. Ναι, βασικά αυτό το βίντεο τώρα δεν είναι τόσο για να δούμε Minecraft. Minecraft θα και το ντουστεί καλύτερο. Θα έχουμε πάει survival, θα συνεχίσω αυτό. Θα προσπαθήσω να λύσω το πρόβλημα με το ποντίκι. Μήπως στέει το... Ξέρω δεν κάνει καλή επαφή γιατί δεν μου φαίνεται λογικό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, θα κλείσω το βιντεάκι ένα λεπτό, να δω τι παίζει και όταν το φτιάξω θα γυρίσω πίσω. Έχαμε σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, γύρισα. Δεν βρήκα λύση. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Θέλω να... θα ανεβάσω αυτό το βίντεο γιατί έχω πει πράγματα και... εντάξει. Απλά προσέξτε τα πράγματα για το gameplay. Δεν θέλω να συνεχίσω τη σειρά. Βασικά, άμα λύσω το πρόβλημα θα συνεχίσω. Απλά πιστεύω ότι, ξέρω εγώ, θα μου κάνετε μηνύσεις κάθε 3 λεπτά για ναυτία, για οτιδήποτε. Κοιτάξτε πώς πάει. Δεν φταίει το PC μου γιατί...
δοκίμασα με άλλα παιχνίδια και το sensitivity είναι καλά, αλλά το ποντίκι δεν φταίει σε κάτι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι παιχτή με το Minecraft, θα το ψάξω. Θα ξαναεγκαταστήσω το Minecraft βασικά, μήπως έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά θέλαμε να πούμε βασικά σε αυτό το βίντεο. Όσοι μας βλέπετε και κάνετε comment, ευχαριστούμε για όλα. Subscribe παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε, πολύ σημαντικό για μας, να βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση, comment, τα πάντα. Αυτά είχαμε να πούμε, δεν ξέρω αν θα συμπληρώσει κάτι άλλο. Όχι, αντίο σας και εμένα. Λοιπόν, σας χαιρετάω κι εγώ, σύντομα θα έρθουν τα άλλα βίντεο. Συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτών των μερών, εβδομάδων, χρόνων, αιώνων, χιλιετιών, ό,τι θέλετε πείτε. Σας υποσχόμαστε ότι θα ανεβάζουμε βίντεο όταν αρχίσουν τα σχολεία, δηλαδή από Σεπτέμβρη θα μειωθεί τουλάχιστον από δικιά μου πλευρά. Ελπίζω ο Κωστής να συνεχίσει ακάθεκτος, να του δίνει την υποστήριξη παιδιά. Είναι χαζός αλλά καλός, μην το βλέπετε έτσι. Πάει να με πλακώσει, με πλακώνει, παιδιά πεθαίνω, παιδιά εντάξει πεθαίνω, ευχαριστώ. Με αγαπάει όμως. Ευχαριστώ που υποστηρίζετε το GMCEE, ακούστε γιατί έχουμε μια διαφωνία. Θέλω να μας γράψετε σας παρακαλώ μόνο ένα comment. Αν προτιμάτε να το λέμε GMC ή GR Minecraft Cousins στο κανάλι. Το GMC είναι απλά τα αρχικά, δηλαδή δεν θα αλλάξει το κανάλι, απλά όταν βγάζουμε το βίντεο. Αν δείτε πάντα, μα πάντα, ο Κωστής λέει γεια σας, ξέρω εγώ, είμαι στο Fire Group, από GR Minecraft Cousins. Καλό. Αλλά είναι μία ώρα να το πεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βίντεο είναι 25 λεπτά και τα 5 είναι να πεις στο GR Minecraft Cousins. Ενώ εγώ λέω γεια σας, πατρινός, ξέρω εγώ, οτιδήποτε λέω, καλώς ήρθατε, μπλα μπλα μπλα, ναι, έχω κάνει 10 χρόνια κάνω βίντεο, τα κλασικά. Από GMC κανάλι, τι προτιμάτε, σας παρακαλώ μόνο αφήστε έστω και 2 comment, 3 ξέρω εγώ, μόνο ένα από αυτά, αυτά αν μπορείτε αφήστε, σας παρακαλώ. Αν έχετε, ξέρω εγώ, αντέξει να δείτε όλο το βίντεο, γιατί μόνο και μόνο από την, ξέρω εγώ, ναυτία των πρώτων 5 λεπτών, 10, τώρα σας βασανίζει ο Κωστής, δεν είμαι εγώ έτσι, πραγματικά, αλλά δεν είμαι εγώ. Αυτό, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Πεθαίνω ξανά. Σώζω. Ο Κωστής σηκώθηκε, πρέπει να φύγει, με καταλείπει μόνος μου σε ένα κρύο, γιατί έχω air condition, ανοιχτό, φωτεινό δωμάτιο. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο! Ουχου!